Βασίλης Ματσάκος. Θα είμαι ο γυμναστής σου για το επόμενο διάστημα. Το Βασίλη το Ματσάγκο το γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή Revenge Body. Σε είδαμε στο πρώτο επεισόδιο, όπου είχε την γλυκιά Αφροδίτη του Big Brother τότε να πρωταγωνιστεί στο reality του Open. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο επεισόδιο. Η πρώτη γνωριμία μας έγινε στο γυμναστήριό μου, όπου ήταν το πρώτο γύρισμα. Γνώρισα και αντίκρισα μια πληθωρική γυναίκα έντονη και από την πρώτη στιγμή την αγάπησα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία, ειδικά στο γυμναστικό κομμάτι. Στο κομμάτι της διατροφής είχαμε κάποια θέματα. Βέβαια, πήγε πάρα πολύ καλά εν τέλει, διότι έκανε δύο δουλειές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά της. Οπότε δούλευε όλη μέρα και μετά ερχόταν το βράδυ, ακόμα και στο σπίτι μου, για να κάνουμε προπόνηση. Καταφέραμε και μέσα σε λιγότερα από δύο μήνες χάσαμε γύρω στα 13 κιλά. Και από εκεί και πέρα, μέχρι ένα διάστημα, κάναμε τις προπονήσεις μαζί. Άλλη μία επανάληψη όλα μου δώσω. Πάμε. Αυτή η μία. Άλλη μία. Πρέπει να γίνουμε λειτουργικοί. Γιατί είχε σταματήσει τότε η Αφροδίτη? Λόγω του ότι και εγώ είχα μειώσει πάρα πολύ τις προπονήσεις που έκανα, λόγω του φόρτου εργασίας μου. Και ίδια μετά, σιγά σιγά, λόγω των δουλειών της και όπως πάρα πολύ ακόμα κόσμος, το άφησε σιγά σιγά. Αν θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω με μία λέξη, θα έλεγα αληθινός άνθρωπος, αληθινός. Δεν προσποιείται σε τίποτα και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε αισθάνεται, θέλει να το εκφράζει. Πίσω. Άλλη μία καλή τεχνική, πάμε. Πολύ ωραία. Ναι. Σε ξάφνιασε η συμμετοχή της στο παιχνίδι? Η συμμετοχή της δεν με ξάφνιασε, διότι επειδή ξέρω ότι είναι πολύ αυθόρμητη και έντονη, θα μπορούσε άνετα να ανταπεξέλθει σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα με έχει ενημερώσει εμένα από τη στιγμή που δήλωσε συμμετοχή και μόλις με ενημέρωσε ότι έγινε δεκτή, χάρηκα και εγώ πάρα πολύ μαζί της, γιατί ήξερα ότι θα τα πάει υπέροχα. Μπορεί εκ πρώτης να τη βλέπεις και να σε κάποια πράγματα να νιώθεις ότι είναι προκλητική, αλλά αν τη γνωρίσεις καλύτερα και θεωρώ ότι έτσι μέσα στον χρόνο θα βγάλει ακόμα περισσότερα κομμάτια του εαυτού της, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν το κάνει εσκεμμένα αυτό. Ότι είναι κομμάτι του εαυτού της. Πάμε. 3, 2, μην τα παρατάς, καθίσματα.